Και όπως ήδη ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Τσόχος είναι στον αέρα του Λίμπερο 107,4 και σήμερα θα κάνει μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Το Πάσχα πού θα πάτε, κύριε Τσόχο? Δεν θα φύγω μακριά, γιατί έχω δουλεύω. Θα πάω, έχουμε ένα, οι γονείς μου έχουν ένα εξοχικό σχετικά κοντά στην Αθήνα, κάνα μισά ώρα δρόμο δηλαδή, προς το Σούνιο. Και εκεί θα πάμε με κάτι φίλους. Και στο Σούνιο, λατρεία το Σούνιο, λατρεία. Ναι, μεταξύ Σουνίου και Λαβρίου. Λατρεία. Και εκεί από το Λαύριο, τσακ, το καραβάκι, πας και μια τζιά απέναντι σε μια ωρίτσα. Ναι. Πάω συχνά τζιά. Έτσι, μια ωρίτσα μπρος πίσω. Τι έχω περάσει εκεί από το Λαύριο στη τζιά, μια ώρα και 20 λεπτά, μια μισή, πριν από μερικά χρόνια το καλοκαίρι, όπου πέσαμε σε, πώς το λένε, φουρτούνα και νόμιζα ότι ταξίδευα κανένα 24ωρο, δεν τελείωνε, δεν έφτανε ποτέ το... Και ξέρεις, έσκαγε κάτω και έτρεμε όλο αυτό. Και εγώ τι σκεφτόμουν? Εντάξει, δίπλα, δεξιά και αριστερά άρχισαν να εξαφανίζονται μέσα από το πλοίο. Ξέρω, βγαίνανε έξω, άρχισαν να βγάζουν ό,τι έχουν από μέσα τους κάποιοι, ας πούμε. Και κάποια στιγμή, εγώ δεν σκεφτόμουν να πάθουμε τίποτα. Εγώ σκεφτόμουν το αυτοκίνητο που είχα κάτω. Λέω, κάτσε, πάει το αυτοκίνητο. Αλήθεια είναι ότι όταν πιάσει εκεί αέρας, το πιάνει. Δηλαδή. Του δίνει και καταλαβαίνει. Εγώ το ζήσα, σου λέω, δεν μου το περιγράψανε, το ζήσα. Είδα από κάποια στιγμή και μετά να εξαφανίζεται. Εμένα δεν με πιάνει το καράβι. Δεν το βγάζω και ένα γούστο, τέλος πάντων. Λέω τώρα, εδώ πέρα που είμαστε, λέτε και να γίνει κάτι. Εντάξει, τα σωσίβεδα, κολυμπήσουμε. Καρχαρίες δεν έχει εδώ πέρα, μάλλον. Αλλά σκεφτόμουν το αυτοκίνητο. Αυτό σκεφτόμουν που είχα κάτω. Ήταν εμπειρία ανεπανάληπτη. Δεν τελείωνε ποτέ. Και ξέρεις, ήταν και ένα καράβι του 1854 αυτό. Και με το που έσκαγε κάτω, έτρεμε για 5 λεπτά μετά όλο. Μετά ξανά σκάσιμο στα κύματα. Ξέρεις, από εκεί ξεκινήσαν όλοι χαλαροί μέσα. Τι ωραία, τι καλά. Χαμόγελα, παιδιά, αυτό, γονείς, υπόλοιποι, ρέμπελοι κτλ. Κάποια στιγμή, μετά το δεκάλεπτο, τέταρτο, άρχισαν να σοβαρεύουν όλοι. Δεν μιλούσαν πολύ. Άρχισαν, ξέρεις, οι φάτσες κατέβαιναν. Από εκεί που τα χαμογελούσαν. Ναι. Γινόντουσαν λυπημένες. Και αγχωμένες, ήταν τέλεια εμπειρία. Μία ώρα και κάτι είναι το κάνει το καράβι από εκεί από το Λαύριο μέχρι τη Τζιά. Το ζήσα και αυτό. Λοιπόν, ωραία. Δουλειά τι έχει τώρα, μεγάλη εβδομάδα τι έχει? Έχει καλικά Αγγλίες, τα ίδια το Σάββατο το μεσημέρι κάνω το μεγάλο Σάββατο, Arsenal Manchester United. Arsenal Manchester United, ναι. Το Liverpool Manchester United πότε είναι αυτό? Αυτό είναι σήμερα. Σήμερα είναι αυτό? Ναι. Σήμερα είναι Σωτηρακό. Αυτό. Το κάνει ο Χρήστος. Σωτηρακό, ναι. Ωραία. Αύριο είναι Chelsea Arsenal, άμα θες να δεις. Chelsea Arsenal, ναι. Έχει Αγγλίες κανονικά, μεγάλη εβδομάδα για μας, ας πούμε. Ναι, εντάξει, ναι, okay. Ωραία. Λοιπόν, προπονητή, δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα έχουν μπροστά τα play-offs, έχουμε και το ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Αυτό το γκίφι που βγήκε σήμερα, τον έχεις συναντήσει πουθενά, τον διαιτητή? Υπάρχει λίγο μια συζήτηση για τον γκίφι, ας πούμε, ο οποίος δεν είναι τόσο έμπειρος. Λένε, παίζει κάποιο ΝΑΤΟ, ο διαιτητής που επέλεξε ο Μάρκ Ράτεμπεργκ, παίζει κάποιο ΝΑΤΟ, αλλά διεθνής δεν είναι, δηλαδή δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι ακόμα. Έγινε διεθνής πρόσφατα, αλλά δεν έχει παίξει. Και υπάρχει μια συζήτηση, ας πούμε, για την επιλογή του Μάρκ. Όχι, δεν τον ξέρω καλά. Δεν είμαι και. Δεν πρόσεχω και διαιτητές. Δηλαδή πρέπει να έχω περιγράψει καμιά εικοσαριά φορές μάτς ενός διαιτητή για να έχω άποψη. Δεν τον προσέχω και εσύ. Και εγώ το ίδιο, ναι. Και εγώ δεν τους έχω. Ναι. Δηλαδή να ξέρω τι τρώει. Δηλαδή άμα μου έλεγες τώρα ότι αυτός έχει σφυρίξει 3 φορές ελληνικό πρωτάθλημα, σου έλεγα ναι. Δεν θα είχα ιδέα ότι δεν ήξερα να έρθει. Ναι. Προπονητή, ποιον θα πάρει ΑΕΚ? Φαίνεται ότι τώρα έχει προβάδισμα, επειδή αυτός είναι που λέει ναι. Έχει ονόματα πολλά πάντως, κανονικά. Δηλαδή σταματήσαμε την κατηγορία, φύγαμε την κατηγορία Σάντος και μόνο, να παίζει μόνος του, θέλει, δεν θέλει, θα προκριθεί, θα αποκλειστεί, Μουντιάλ, Ευρωπαϊκό
και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πήγαμε σε άλλη, στην άλλη κατηγορία τώρα. Ήταν φανερό ότι η ΑΕΚ ήταν συζητήσει μαζί του και περίμενε να δει την εξέλιξη αυτών των συζητήσεων και δεν έκανε καμία άλλη κουβέντα. Όταν η εξέλιξη των συζητήσεων φάνηκε ότι δεν θα καταλήξει σε γάμο με τον έναν τον άλλον τρόπο, ξεκίνησε το ψάξιμο. Και στο ψάξιμο παράλασαν διάφορα ονόματα από ανέφικτα, όπως του Ρούντι Γκαρσιά, μέχρι πιο εφικτά, του Πελεγκρίνου ας πούμε, και φτάσαμε στον Ματίας Αλμέιδα. Παιχτάρα έχω να σου πω, δεν έχω ιδέα. Ως παίχτη τον γούσταρα πάρα πολύ. Γενικά εγώ είμαι και φαν των Αργεντίνων και ειδικά άμα είναι και μακρύ το μαλλί είμαι σούπερ φαν. Και ένα τσαμπουκά στο πρόσωπο να έχουν έτσι μια μικρό, μια γραμμή. Ναι, ναι, έτσι, αυτό, ναι, αυτό, ναι, αυτό. Δώσ' μου Αργεντίνο με μακρύ μαλλί και... Ναι. Παιχτάρα ήταν λοιπόν, Αργεντίνος με μακρύ μαλλί και τα λοιπά. Τώρα ως προπονητής, τι να σε πω τώρα για τη Σαν Χωσέ στην οποία δούλεψε. Δεν έχω ιδέα. Προφανώς είναι... Αν τελικά θα είναι αυτή η επιλογή, είναι ρίσκη επιλογή. Ναι. Δεν μου λες τώρα κάτσε να γίνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα να κάνουμε. Δηλαδή είμαστε και καλύτεροι πρόεδροι, καλύτεροι προπονητές εμείς, οι δημοσιογράφοι σίγουρα. Λοιπόν, ναι. Έχεις θέση σε μια κορυφαία ομάδα και είσαι αυτός που σου δίνει την εντολή ο μεγαλομέτωχος να αποφασίσεις να πάρεις έναν προπονητή. Ο ταιριαστός, αυτός που κουμπώνει καλύτερα στο ελληνικό πρωτάθλημα από ποια... Η εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια τι έχει δείξει, από ποια σχολή να προέρχεται δηλαδή, να είναι βόρειο, ψυχρός και τα λοιπά, να είναι Λατίνος, να είναι κοντά στα δικά μας, δηλαδή τι θα επέλεγες εσύ ας πούμε, πέρα από την αγάπη. Σίγουρα όχι βόρειο. Όχι βόρειο. Σίγουρα όχι βόρειο. Ναι. Ο Έλληνας παίκτης μας έχει δείξει η ιστορία ότι δεν τα πάει καλά με τους βόρειους. Ναι, αλλά δεν έχουν Έλληνες παίκτες πλέον οι ομάδες. Μα είναι και μια αλήθεια και αυτό. Να μην ξανασυζητήσουμε τώρα για τον Μπογιέτ που ήρθε να δει το Μπασχαλάκι. Ναι. Η ΑΕΚ έχει Έλληνες, μιας και μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ. Και τέλος πάντων, αν ήμουν σε μια ελληνική ομάδα, δεν νομίζω ότι θα ήθελα να έχει 20 ξένους και έναν δυο Έλληνες. Θα είχε κάμποσους Έλληνες. 6, 7, 8, 10, δεν ξέρω πόσους, αλλά κάμποσους θα είχε. Νομίζω ότι είναι λάθος όταν δεν έχεις. Και δεν το λέω για την ανάδειξη του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Εννοώ για όλη την κουλτούρα, την οτροπία, τη λογική, το DNA της ομάδας. Δεν γίνεται αυτό να μεταλαμπαδεύεται, είδες τι ωραία που το είπα, από ξένους σε ξένους. Είναι και Πάσχα τώρα, ταιριάζει. Ναι, μπράβο. Από ξένους σε ξένους. Δεν γίνεται να μην έχεις, να είσαι ελληνική ομάδα και να μην έχεις 3-4 βασικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, τόσους. Εγώ δεν λέω υπερβολές και 7-8 στο ρόστερ των 25. Οπότε λέω ότι όχι, οι Βόρειοι μας έχουν δείξει ότι άσε που πέρα από αυτό και πολλούς Έλληνες να μην είχαμε, τι θα είχαμε, πολλούς Βόρειους παίχτες, πού το βρίσκεις αυτό. Ουα, όχι. Θα ήμασταν μια ομάδα τίγκα στους Λατινοαμερικάνους, στους Ισπανούς, Πορτογάλους, τέτοια πράγματα θα είχαμε. Οπότε όχι, η ιστορία δεν μας έχει δείξει καλά πράγματα για τους Βόρειους. Αλλά να σου πω κάτι, για μένα τώρα το Βόρειος, Νότιος, Λατίνος, Ευρωπαίος, δεν ξέρω εγώ τι, Έλληνας, Κύπριος, δεν ξέρω τι τηρείται στην ΑΕΚ από όλα αυτά, αλλά για μένα η διαδικασία για να βρεις έναν προπονητή είναι πρώτον αποφασίζεις τι θες να παίξεις. Θες έναν προπονητή του αποτελέσματος, θες έναν προπονητή που παίζει ποδόσφαιρο, θες έναν προπονητή γιατί ο τεχνικός σου διευθυντής σου έχει πει ότι εδώ εμείς έχουμε φοβερά στόπερ που στην καριέρα τους είχαν μάθει να παίζουν με 3 κεντρικούς αμυντικούς, άρα καλό είναι να βρούμε έναν Ιταλό που ξέρει να το παίζει καλά αυτό. Πρώτα καταλήγεις στο τι θέλεις να παίξεις. Μετά καταλήγεις στο τι αποδυτήρια έχεις και τι ύφους προπονητή θες. Ποιος αποφασίζει τι θέλεις να παίξεις, γιατί είναι ωραίο αυτό που είπες τώρα εδώ, κάνει και λίγο, καίει και λίγο αυτό. Προφανέστατα αυτός που αποφασίζει για τον προπονητή. Ένας τεχνικός διευθυντής, ένας διευθυντής ποδοσφαίρου, όπως θες πες τον, ένας άνθρωπος που είναι στην κορυφή της πυραμίδας του αγωνιστικού σχεδιασμού και που αυτός είναι που εμπιστεύεσαι για πολλά πράγματα και που αυτός είναι που πρέπει να έχει την πολύ καλή συνεργασία με τον προπονητή,
Άρα θα πρέπει να το ζυγίσει και αυτό στην επιλογή του προπονητή, και αν την έχει κάνει αυτός, προφανέστατα την έχει ζυγίσει αυτή την επιλογή. Αφού καταλήξεις λοιπόν στο τι θες να παίξεις, μετά καταλήγεις σε 5 υποψήφους, λέω εγώ, διαθέσιμους του πορτοφολιού σου. Άρα εσύ ξεκίνησες με μια ομάδα που έχει τεχνικό διευθυντή, έτσι. Ναι, αν δεν έχει, παίρνω. Ξεκινάμε από αυτό τότε. Ναι, άρα παίρνω πρώτα τεχνικό διευθυντή, γιατί αυτός θα αποφασίσει τι θα παίξει η ομάδα. Και μετά αυτός θα αποφασίσει, μάλλον, τι προπονητή θα πάρει, που θα παίζει σύμφωνα με τα δικά του γούστα. Του τεχνικού διευθυντή δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό θα τα έχουμε συμφωνήσει ως διοίκηση. Αν δηλαδή ως διοίκηση, ως διοίκηση αυτό που θέλουμε είναι αυτό που θέλουμε, γιατί αυτό νομίζουμε ότι ταιριάζει στο DNA της ομάδας μας, είναι να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και αλέγρο ποδόσφαιρο, και αυτό είναι η βασική μας αρχή. Ποιος το αποφασίζει, είπες αυτό, ποιος το αποφασίζει, η διοίκηση. Ας πούμε ότι ναι, αν αυτό είναι η βασική μας αρχή, βρίσκουμε έναν τεχνικό διευθυντή και το εξηγούμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι έρχεται εδώ ένας τεχνικός διευθυντής και έχουμε βρει κάτι που ταιριάζουν τα χνότα μας, που έχουμε συζητήσει ή το έχουμε εξηγήσει τα βασικά. Ή το έχουμε εξηγήσει τα βασικά, ας πούμε, αν η άποψή μας είναι ότι εδώ εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να έχει αρκετά παιδιά μέσα σε τα επόμενα 3 χρόνια από τις ακαδημίες. Είναι ένα άλλο project. Είναι ένα άλλο project αν θέλουμε έναν προπονητή που δεν μας νοιάζει τόσο το ποδόσφαιρο που θα παίζει, δεν μας νοιάζει αν προωθεί η νέα παιδιά από τις ακαδημίες, μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Και μόνο αυτό. Γιατί έτσι αποφασίσαμε, ότι την επόμενη σεζόν θέλουμε μόνο το αποτέλεσμα. Ναι. Υπάρχουν χιλίδιο τρόποι να αποφασίσεις. Ανάλογα με το τι θα αποφασίσεις να κάνεις, το οποίο συμφωνείς με τον τεχνικό διευθυντή και φροντίζεις να υπηρετήσει το σχέδιο, αυτός πάει στο παρακάτω. Μάλιστα, θέλουμε να παίξουμε αυτό το πράγμα, αυτό το ποδόσφαιρο, ψάχνουμε αυτούς τους προπονητές. Βρίσκουμε λοιπόν τους 5 υποψήφιους και μετά αρχίζουμε και κάνουμε, αφού εξετάσουμε έναν σωρό παραμέτρους, αρχίζουμε και κάνουμε συνεντεύξεις μαζί τους. Για να καταλάβουμε πόσο θέλουν να έρθουν, ή είμαστε η τελευταία τους επιλογή, να καταλάβουμε πόσο προετοιμασμένοι ήρθαν σε αυτό το ραντεβού, άρα και πόσο επαγγελματίες είναι. Ρίξανε μια ματιά, ας πούμε, στο σωματείο τάδε από το οποίο τους έχουν φωνάξει. Ή ήρθανε με τα χέρια στις τσέπες και ξέρουν απλώς ότι συζητάνε με μια ελληνική ομάδα. Και αυτό που τους καίει περισσότερο όλων είναι το ύψος του συμβολαιού τους. Ενδιαφέρονται για τον budget της ομάδας. Είναι απαιτητική. Όσο απαιτητική είναι, μπορούμε να το καλύψουμε. Ωραία, καλό είναι να είναι απαιτητική, αλλά δεν φτάνει τα πόδια μας μέχρι εκεί, θα βγούμε έξω από το πάπλωμα. Και πρέπει να το εξηγήσουμε. Και όταν τα εξηγήσουμε, απογοητεύεται και έρχεται επειδή δεν έχει άλλη επιλογή, ή το καταλαβαίνει και λέει οκ, αλλά απαιτεί, ξέρω εγώ, ότι τους χρήματα μπαίνουν στην ομάδα από τις πορείες που θα κάνει να επενδύονται στην ομάδα για να μεγαλώνει η ποιότητα του ρόστερ. Είναι ένα σωρό πράγματα που πρέπει να συζητήσει με έναν προπονητή. Μιχάλη, μια μικρή διακοπή για ένα λεπτό, να ακούσουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, θέλει να παρέμβει προφανώς για μια είδηση που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο του Άρη. Έλα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Μιχάλη. Πριν από λίγο έγινε γνωστό και είναι σοβαρό κιόλας στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι για τον Άρη, αφού ο Μπούργος χάνει έναν παίχτη στον οποίο έδωσε ρόλο το τελευταίο μήνα για το υπόλοιπο της σεζόν. Mm-hmm. Το Γιωχάν Μπεναλουάν, σε αυτόν αναφέρομαι. Mm-hmm. Υπέστη κάταγμα στον Αστράγαλο. Γύρισε τον Αστράγαλο του κόντρα στον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ πρισμένος, έκανε χθες εξετάσεις. Και η ενημέρωση που έχουμε, το έδωσε και η ΠΑΕ από ό,τι βλέπω, είναι ότι υπέστη ένα κάταγμα στον Αστράγαλο που τον αφήνει εκτός για 4 με 6 εβδομάδες. Εκεί με δεδομένο το πρωτάθλημα τελειώνει σε ένα μήνα, τα πλέον. Ο Γαλοτινίσος τίθεται νοκάουτ για το υπόλοιπο της σεζόν, όχι βασικός παίχτης, αλλά με ρόλο συγκεκριμένο στα πλάνα του Μπούργος, με αυτή την τάση του, δηλαδή από ένα σημείο και μετά στα παιχνίδια του να παίζει με 3 κεντρικούς αμυντικούς, ρόλο τον οποίο θα υπομειστεί ο Δελιζήσης μέχρι το φινάλε της σεζόν. Μάλιστα. Νίκο, άλλωστε νομίζω ότι πρέπει να παραδοθούμε εδώ ότι είναι η τρίτη επιλογή στα στόπερ, δηλαδή στην ιεραρχία του Μπούργος έχει περάσει τρίτος. Δεν ξέρω αν ήταν τρίτος με το Μάτζιο, αλλά με τον Μπούργος είναι ξεκάθαρο. Όχι, με το Μάτζιο ήταν
Με το Μάτζιο ήταν εκτός πλάνων, δεν τον, ο Μάτζιος δεν τον είναι πολύ. Καλά, θυμάμαι ότι ήταν παροπλισμένος. Αλλά χρόνο στο Δελιζής. Ναι. Ναι, με τον Μπρούγκος είναι φανερό ότι ήταν τρίτος. Και μάλιστα ένα είναι αυτό που λες, ότι πολλές φορές στο φινάλε των μάτς που ήταν να τα κρατήσει έπαιζε και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Το ένα μας συμβαίνει και με τον ΠΑΟΚ. Αλλά επίσης σε μια διαδικασία συνεχόμενων παιχνιδιών, όπου τώρα νομίζω θα υπάρξει και εμβόλυμη αγωνιστική, οι εμβόλυμες στα play-off, θα μπουν δηλαδή μία ή δύο Τετάρτες, άρα θα υπάρξουν μάτς Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, τον είδαμε να παίζει πολλές φορές και βασικός στο ΆΚΑ, ας πούμε, λείψει Μπράμπετς, λογικό να λείπουν που και που κεντρική αμυντική, δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι παράξενο, συμβαίνει συχνά. Ισχύει, όχι. Οπότε ήταν είναι η πρώτη επιλογή, πολύ σημαντική απώλεια. Είναι σημαντική απώλεια. Είναι ένας στόπερ ειδικού ρόλου στον Άρη. Με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, στο διάστημα που μπήκε για όσους προσέξανε η αποστολή του, ήταν να μαρκάρει τον Ολιβέιρα, τον οποίο τον είχε πάντα από κοντά και δεν τον άφηνε πολύ να πλησιάσει στην περιοχή. Και παρά τα 35 του χρόνια ή το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, ο Μπεναλουάν, ήταν ένας παίκτης στον οποίο ο Μπούργος έβλεπε κάποια πράγματα που ήθελε να του δίνει στα τελευταία δεκάλεπτα, τέταρτα τον αγώνα. Τώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο το Δελιζήσι και δεν ξέρω αν θα κάνει το ίδιο και με τον νεαρό τον Ασλανίδη που τον είχαμε δει να αγωνίζεται βασικούς επί Μάτζιου, σε εκείνο το Άρης Βόλος στο Βικελίδης, ο οποίος δεν έχει και πολύ ενεργό ρόλο όχι στα πλάνα του Μπούργος, στις προπονήσεις του Άρη τις τελευταίες 40 μέρες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διαχειριστεί ο Αργεντινός πλέον τον επόμενο μήνα. Νίκο, θύμισε μου κάτι, τελειώνει το συμβόλαιό του. Καλοκαίρι. Του Μπεναλουάν. Και άλλο χρόνο. Ναι. Τελειώνει. Όχι, έτσι. Τελειώνει. Τελειώνει. Μαζί με πολλά. Πιθανό να παίξει και αυτό ο τραυματισμό κάποιο. Τα έχει πρόχειρα τώρα, μια και τα αναφέρουμε. Που είμαστε τριπλέτα στον αέρα, Νίκο. Τα συμβόλαια. Κάποιον δυνατό να παίξει. Να σου λέω αυτά που θυμάμαι. Ναι, αυτά που θυμάσαι. Σίγουρα λίγη του Σούντγκρεν. Του Σούντγκρεν λίγη επίση που τον βλέπουμε το τελευταίο διάστημα έχει χάσει τον ρόλο του βασικού. Τα πλάνα του Μπρούς και εμπιστεύεται περισσότερο τον Εμπακατά που δεν είναι άσχημος, είναι θετικός μέχρι στιγμής στα παιχνίδια που τον έχουμε δει. Λίγη του Κουέστα επίσης, λίγη του Δελιζήσι, του Μπεναλουάν, του Γκάνεα που κι αυτός ίσως εάν ο Άρης πάει κανονικά με μεταγραφές, δηλαδή κυλήσει ομαλά επόμενη μέρα του, νομίζω ότι θα είναι ένας από τους παίκτες που θα ασχοληθεί ο Άρης για να τον ανανεώσει. Του Σούντγκρεν, όπως είπε και ο Γιώργος, του Σάκητς, που και αυτός είναι εκτός τελευταίο διάστημα, του Ματίγια, του Ντουάρτη που δεν υπολογίζεται έτσι κι αλλιώς, του Μπερτόγλιο, του Γκάμα, τώρα τα βλέπω και με τη σειρά και όλα. Και του Γκάμα. Του Μάνου και του Λόπεθ. Είναι πολλά. Πολλά. Και δυνατά ονόματα έχει μέσα του μενού. Και δυνατά ονόματα. Πολύ δυνατά. Αν και νομίζω ότι όπως έχουμε πει και αν ο Άρης μπορεί να κάνει μεταγραφές κανονικά, θα πόνταρα ότι η πλειοψηφία όλων αυτών δεν θα ανανεωθεί. Η πλειοψηφία Ισχύει. Δεν θα ανανεωθεί. Ισχύει. Νομίζω ότι του Κουέστα, τέσσερα. Του Σούντγκρεν, να βάλω και τον Γκάνεα, αυτή τη στιγμή δύσκολα βλέπω άλλους να ανανεώνουν. Βαριά να ανεβούμε στους 4 ή 5 το πολύ, και αυτό είναι το προϋποθέσεις, γιατί ο Άρης θέλει την επόμενη σεζόν να ρίξει και το μέσο όρο ηλικίας. Οι περισσότεροι παίκτες που τα συμβόλαια ολοκληρώνονται είναι πάνω από τα 29-30-31. Θέλει να κατεβάσει λίγο το μέσο όρο ηλικίας. Έως πολύ. Και αν το σκεφτείς έτσι όπως τα ακούσαμε τα ονόματα, και μάλιστα στη ροή του λόγου σου το ανέφερε σε 2-3, είναι και ποδοσφαιριστές που με τον Μπούργος οι περισσότεροι δεν είναι βασικοί. Δηλαδή ο Γκάμα έπαψε να είναι βασικός με τον Μπούργος. Ο Σούντγκρεν, όπως είπες, και ο Σάκητς δεν. Από αυτούς όλους που... καλά, προφανέστατα ο Δελιζής και ο Μπεναλουάν δεν. Από αυτούς ο Κουέστα είναι βασικός. Αλλά νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, ότι ο Άρης είναι κοντά στο Λοντίκιν. Θέλει όμως και τον Κουέστα. Δηλαδή θέλει να κάνει μια τριάδα με Λοντίκιν, Κουέστα και Σιαμπάνη. Μάλιστα. Αλλά έχει και τον Βραζιλιάνο. Εκεί είναι ένα θέμα πραλή συμβόλαιο, το οποίο δεν είναι και εύκολη υπόθεση, γιατί ο Ντένις έχει ακόμα ένα χρόνο στο συμβόλαιο. Και ο Άρης θα πρέπει να διαχειριστεί και τέτοιες υποθέσεις. Ωραία θέματα. Πολλά. Έχει πολλά. Ο Λόπεθ σίγουρα δεν θα μείνει. Δεν υπολογίζεται. Ο Μάνος ίσως επειδή είναι Έλληνας, αλλά και αυτός δεν παίζει. Δύσκολα. Ακόμα και ο Μπερτόγλιο συμπληρωματικό ρόλο έχει με τον Μπούργος.
Έχει συμπληρωματικό και γενικότερα στον Άρη είναι απογοητευμένη με τον Μπερτόγλιο Φώτης, γιατί δεν κάνει την περσινή του πορεία. Εγώ θα πω ότι είναι και φυσιολογικό κιόλας, διότι και είχε τραυματισμούς μέσα σεζόν και είχε εκείνη την πορεία κοντρά στο Βόλο και έχει και έναν χρόνο παραπάνω στην πλάτη του. Να. Το οποίο από ένα σημείο και μετά παίζει σίγουρα τον ρόλο του. Δεν μπορούσε ο Μπερτόγλιο, δεν είναι και τέτοιο. Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι αυτού του επίπεδου που να μπορείς να κάνει δύο διαδοχικές χρονιές στο ίδιο τέμπο, στην ίδια απόδοση. Μια και πιάσαμε πάντως αυτή την κουβέντα, το καλό για τον Άρη, γιατί για μένα παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, από τη στιγμή που, εφόσον μάλλον εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, το καλό για τον Άρη είναι ότι έχει 12-13 ποδοσφαιριστές από αυτούς που τώρα είναι βασικοί με τον Μπούργος, που έχουν συμβόλαια, και άρα ακόμα και αν φύγουν όλοι αυτοί και έρθουν 8-9 άλλοι, ο βασικός κορμός ή τέλος πάντων 8-9 ποδοσφαιριστές από αυτούς που θα θες να παίξουν σε δύο μήνες, ξεκινάνε τα προγραμματικά, θυμίζω, είναι στην ομάδα και έχουν δουλέψει λίγο με τον Μπούργος. Δηλαδή, οι δύο στόπερ θα είναι εκεί. Σημαντικό. Ο Μπακατά θα είναι εκεί. Έχουμε ένα ερωτηματικό για τον Κάνεα. Αν αναλωθεί τον Κάνεα, άρα έχουμε τετράδα άμυνας που συνήθως χρησιμοποιεί να είναι εκεί. Η μαζί με τον Κάνεα, αν δεν μείνει, αλλά και να μείνει, πάλι και τον Πίρισμαν. Σωστά, σωστά. Εγώ απλώς λέω από παίκτες που είναι ήδη στην ομάδα από και που συνήθως οι προπονητές τα πρώτα προκριματικά τα παίζουν συνήθως στην πλειοψηφία. Δεν θέλουν να έχουν τέλειως καινούργια ομάδα, θέλουν να έχουν 8-9 περσινούς ποδοσφαιριστές και σιγά σιγά να ενσωματώνουν τους υπόλοιπους. Ναι, ναι. Από τα χαφ ο Ματίγια είναι το πρόβλημα. Ενώ λύγει το συμβολαιό του, που είναι καραβασκός με τον Μπούργος. Οι υπόλοιποι εκεί θα είναι, δηλαδή και ο Λούκα Σάσα έχει συμβόλαιο και ο Ντουκουρέ έχει συμβόλαιο και ο Ενδιαγέ έχει συμβόλαιο, άρα εκεί είναι. Τα εξτρέμ και τα δύο έχουν συμβόλαιο, αυτά τουλάχιστον που χρησιμοποιεί, και ο Ιτούρμπε έχει συμβόλαιο και ο Πάλμα που παίζει τώρα τελευταία και ο Καμαρά. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί που παίζουν, οι περισσότεροι από αυτούς που παίζουν βασικοί έχουν συμβόλαιο και αυτό είναι πολύ θετικό, από αυτοί που παίζουν βασικοί με αυτόν τον προπονητή εννοώ. Πολύ γιατί δουλειά. Δεν θα χρειαστεί να πάρεις τα πρόβλημα προγραμματικά φτιάχνοντας μια καινούργια ομάδα με 7-8 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν παίξει 3 φιλικά όλα και όλα, γιατί πώς θα έχεις παίξει μέσα τέλη Ιουλίου, πότε αρχίζει τα προγραμματικά του conference. Έχει πολύ για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και αν δείτε διαχρονικά και οι ελληνικές ομάδες, αλλά όχι μόνο οι ελληνικές, και στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό, οι ομάδες που παίζουν τα προκριματικά κατά βάση με τις περσινές τους ομάδες και δεν έχουν αλλάξει πολύ, είναι αυτές που φτάνουν μέχρι και τους ομίλους. Οι ομάδες που έχουν αλλάξει πάρα πολύ είναι αυτές, ακόμα και αν έχουν κάνει εντυπωσιακές μεταγραφές, είναι πολλές φορές αυτές που την πατάνε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο, αυτά και από τον Νίκο Παπαδόπουλο με την παρέμβασή του.